καθώς η νύχτα προχωρά, ο εαυτός μου σε φορά. Και αν πιστεύετε πως ο κοροναϊός είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, βρίσκεται στο μυαλό, όχι το δικό μας αλλά και των άλλων, πλανάτε πλάνη νυχτάνη, και η απόδειξη είναι φυσικά ο γνωστός τραγουδιστής ο Άκης ο Δίξιμος, ο οποίος όπως έχει ανακοινώσει, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος πριν αρκετές μέρες, είναι φορέας του καταστροφικού ιού αυτού. Και με αφορμή λοιπόν την εξέλιξη αυτή, με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι ότι βρίσκεται μακριά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν την πίστα του τραγούδι, είτε αυτές αφορούν την αντιδημαρχία, όπου είναι και αντιδήμαρχος νομίζω στο Δήμο Μαρκόπουλου, νομίζω, όχι, στο Δήμο Μοσχάτου, ο Άκης ο Δίξιμος είναι κοντά μας. Άκη, καλησπέρα. Γεια σου Ηλία μου, γεια σου αγαπημένο μου φίλε. Σε τι φάση σε πετυχαίνω? Να σου πω ότι ο κορονοϊός έφυγε επιτέλους από μένα. Ναι. Πέρασε, μεταλλεμπόρησε για αρκετές μέρες. Σήμερα είμαι στην 14η μέρα της καραντίνας μου. Ναι. Και από αύριο μπορώ να βγω και από το σπίτι μου έξω κανονικά και να συνεχίσω κανονικά τη ζωή μου. Φυσικά με έξτρα προσοχή, εννοείται. Ήταν αρκετή η ταλαιπωρία. Εκεί, στις 14 μέρες αυτές που έχεις τα συμπτώματα του διαβολικού ιού αυτού, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, τι ακριβώς νιώθεις, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα? Από την αρχή, Ηλία μου, είχα πυρετό. Πυρετό, από τις πρώτες μέρες. Από τις πρώτες μέρες είχα πυρετό. Και έτσι την δεύτερη μέρα, που αισθανόμουν ήδη αδύναμος, έκανα το τεστ. Φυσικά δεν το περίμενα το αποτέλεσμα. Ναι. Όπως γενικότερα οι περισσότεροι μας έχουμε την εντύπωση ότι δεν θα αρρωστήσουμε, δεν θα το περάσουμε. Επομένως έπεσε από τα σύννεφα όταν είδες ότι το τεστ είναι θετικό. Εννοείται, έπεσε από τα σύννεφα και φυσικά μου ανακοινώθηκε αμέσως ότι και κορονοϊό έχω και πρέπει να είμαι και 14 μέρες σε καραντίνα. Ακή, πριν δεις τα αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι φορέας του ιού αυτού, πίστευες ότι υπάρχει ή το έχεις πάρει λίγο στον τούκο, λίγο πιο χαλάρα το θέμα? Όχι, στον τούκο δεν το είχα πάρει. Ναι. Εννοείται ότι πίστευα ότι υπάρχει ιός. Ποτέ δεν πίστευα ότι δεν υπάρχει. Το μόνο πράγμα όμως που γενικότερα μπορώ να πω ότι έχω υπάρξει κατά και συνεχίζω να είμαι κατά σε ορισμένα πράγματα. Ναι. Θεωρώ πολλά από τα μέτρα τα οποία παίρνονται και ειδικά στην εστίαση, καταστροφικά. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος μετά από όλους αυτούς τους μήνες που γενικότερα έχει ταλαιπωρηθεί με τον ιό, ξεκινήσαμε με καραντίνα, και αυτή τη στιγμή πλέον ζούμε με αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι κυρίως στην εστίαση, στα εστιατόρια, στα νυχτερινά μαγαζιά, γενικά έχει συμμορφωθεί αρκετά. Ο κόσμος κάθεται στα τραπέζια του. Επομένως, Άγγι, λες ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για άλλα μέτρα, ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει, έτσι? Θεωρώ ότι όλοι μας οφείλουμε να έχουμε ατομική ευθύνη. Ναι. Για να προσέχουμε, να φοράμε τις μάσκες μας, να είμαστε γενικότερα προσεκτικοί, γιατί πραγματικά βρίσκεται κοντά μας ο ιός, αλλά από εκεί και ύστερα πραγματικά η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Ναι. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε προς το παρόν με τον ιό, μέχρι και αυτό φυσικά να τελειώνει. Εκεί κάποιες φωνές, κάποιες ματιές λένε ότι ο ιός αυτός δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δεν θα βρεθεί ποτέ το εμβόλιο για να θεραπευτούμε από αυτό που μας έχει κυριεύσει και έχει καταστρέψει την ζωή μας, και πρέπει πια να το πάρουμε απόφαση, να το κάνουμε μέρος της δικής μας καθημερινότητας. Εσύ είσαι... Προς το παρόν είναι μέρος της καθημερινότητας μας, αλλά φυσικά αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης ψάχνει να βρει το φάρμακο, το εμβόλιο, οπότε θεωρώ ότι... Πιστεύεις θα βρεθεί? Σύντομα, πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθεί και το εμβόλιο, θα βρεθεί και η θεραπεία. Και αυτή η χρονιά, αυτή η περίεργη χρονιά θα είναι μια κακή ανάμνηση. Ναι, άρα λες ότι το 2020 πρέπει να βάλουμε εκεί. Το 2021 με το καλό θα είναι μια διαφορετική χρονιά, θέλω να πιστεύω. Ναι. Ο γιατρός που υποθέτω και σίγουρα έτσι θα είναι τα πράγματα, που σε παρακολουθούσε και σε παρακολουθεί όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή στις 14 ημέρες, τι σε συμβουλεύε, τι σου έλεγε? Η
γιατροί γενικότερα, γιατί δεν ήταν ένα, ήταν πολύ. Ναι. Το μόνο που είχα να μου πούνε ήταν να θωρακίζω όσο μπορώ τον οργανισμό μου. Ναι. Να τρώω καλά, που ήταν σχετικά δύσκολο. Δεν είχα όρεξη να φάω. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να τρώω καλά. Δεν σου κρύβω ότι έχω χάσει 5 κιλά από, από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Και μου ζήτησαν να παίρνω καλά, να παίρνω βιταμίνες και να προσπαθήσω γενικότερα να ξεκουραστώ, να παίρνω βιταμίνες και να θωρακίζω τον εαυτό μου, αυτό, τον οργανισμό μου. Σε περίπτωση πόνου μου προτείνω να πίνω κάποιο τεπώνι ή κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα όσο δεν υπάρχει γιατρικό, απλά μου λέγανε οι γιατροί να κάνω υπομονή. Ακή, πόσες άλλες μέρες θα σε πάρει αυτή η ιστορία για να την αφήσεις πίσω σου? Η Λία μου τελείωσε. Άρα... αύριο επιτέλους θα πάω στο γραφείο μου στο Δημαρχείο. Άρα στις 2 εβδομάδες καθάρισες, έτσι? Στις 14 μέρες καραντίνα, δηλαδή κάποιος ο οποίος νοσεί, ναι, κάνει 14 μέρες καραντίνα και εφόσον τα συμπτώματα του ιού φεύγουν, είναι ελεύθερος. Στις 14 μέρες αυτές υπηρετούσες τα αντιδημαρχικά σου καθήκοντα στο Δήμο Μοσχάτου με e-learning, ή ήσουν σε φάση όπου δεν μπορούσες καθόλου να δουλέψεις? Μπορώ να σου πω ότι γενικότερα αυτές τις 14 μέρες δεν έκανα απολύτως τίποτα. Ναι, άρα λοιπόν στο κρεβάτι. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Φυσικά και επικοινωνούσα καθημερινά, με έπαιρνε ο ίδιος ο δήμαρχος τηλέφωνο να μαθαίνει πως είμαι και την κατάστασή μου. Ναι. Το πιο θετικό απ' όλα είναι ότι πάρα πολλοί φίλοι μου ήταν δίπλα μου διαδικτυακά, γνωστοί και άγνωστοι θέλουν να μαθαίνουν πως είμαι. Το άλλο επίσης που μου συνέβη, επικοινωνήσα και με άλλο κόσμο ο οποίος έχει περάσει τον κορονοϊό, ώστε να μπορώ να συγκρίνω ή να ξέρω γενικότερα την πορεία που μπορεί να έχει αυτός ο ιός στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Αυτές τις 2 τελευταίες μέρες επικοινωνώ και με τη φίλη μου την Πηγή Ρεβετζή, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι έχει κορονοϊό. Ναι. Και το περνάει προς το παρόν πιο ήπια και από μένα. Εγώ εκεί πέρα που περίμενα μόνο με 10 να το περάσω και αυτά, ξαφνικά είχα αοσμία και στην 7η μέρα, Ηλία μου, ναι, χτύπησε 39 άρια. Και κράτησαν για άλλες 3-4 μέρες. Εκεί που δεν το ήταν τα ζόρια τα μεγάλα. Ήταν τα ζόρια τα μεγάλα, ναι. Δεν είναι κάτι εύκολο. Η οικογένειά σου, εκεί στα ζόρια τα μεγάλα, ο πατέρας σου και ο αδερφός σου, ο Κώστας Βοδόξας, ανησύχησε? Κανονικά η οικογένειά μου ήταν δίπλα μου, αλλά δεν θα πω ότι ανησυχήσανε. Θα πω απλά ότι ήταν δίπλα μου και μου δίναν κουράγιο. Άκη, ο δάσκαλος, ο πρώην αρχιπροπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Οδυνιώτης, και νυν αντιδήμαρχος του Δήμου Μαρκόπουλου, ο οποίος και αυτός πέρασε τον Γολγοδά αυτόν, χαρακτήρισε τον ιό αυτό ως ύπουλο, ο οποίος δεν κοιτάζει μπράτσα, δεν κοιτάζει αν έχεις λεφτά, δεν κοιτάζει αν έχεις φήμη. Εσύ από τη δική σου την πλευρά, από τη δική σου την εμπειρία, πώς θα τον χαρακτήριζες? Θα πω το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αυτό που μου έλεγαν και οι γιατροί μου, έτσι. Μου λέγανε πολύ ύπουλος ιός. Πολύ και ύπουλος, όντως, ναι, είναι ένας ύπουλος ιός, γιατί πραγματικά εκεί πέρα που περίμενα ότι θα περάσει και ότι θα το περάσω απλά με 10, ξαφνικά με ισοπαίδωσε. Δηλαδή, μάλιστα. Με έστειλε. Όταν με το καλό, Άκη, αυτή η περιπέτεια μείνει πίσω, που από ό,τι μας είπες πλέον έχει μείνει πίσω, το πατρινό κοινό και ειδικότερα το κοινό του Μετρόπολης, όπου όπως ξέραμε οι πιο μοιημένοι στο χώρο της νύχτας, είχε συμφωνήσει από το καλοκαίρι να βρίσκεσαι, θα να σε περιμένει στην πίστα του? Και βέβαια να με περιμένει το Μετρόπολης. Το Μετρόπολης είναι ένας πολύ αγαπημένος χώρος, και ξέρεις τι, Ηλία μου, τους ωραίους χώρους, αυτό είναι νόμος, τους όμορφους χώρους τους κάνουν οι όμορφοι άνθρωποι. Εγώ στο Μετρόπολης βρήκα πολύ όμορφους ανθρώπους, φιλόξενους, οι οποίοι σέβονται και αγαπάνε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον χώρο, και αυτό δεν ήθελα με τίποτα να το αλλάξω φέτος. Με το καλό, πότε να σε περιμένουμε? Δεν ξέρω και τι γίνεται με τα μέτρα. Είναι και τα μέτρα τώρα, είναι το άλλο. Είναι το άλλο. Οπότε περιμένω ενημέρωση και εγώ είμαι stand-by να επιστρέψω στην Πάτνα. Μάλιστα. Άκη, δείξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ηλία μου, εγώ σε ευχαριστώ. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Εννοείται αυτό. Και χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ρε. Chipas Radio.